είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν ειδικές εποχές για πλαστικές επεμβάσεις. Ο κύριος Λίρας είναι πλαστικός χειρουργός και θα μας πει ποιες εποχές επιτρέπεται. Ναι, τώρα για πλαστική χειρουργική περνάνε. Δεν πειράζει, είναι τα κορίτσια του team εδώ. Περνούν τα αγάλματα. Μας προσφέρουν το καφέ. Για να δω λίγο τι έχει εδώ και δεν ξεκολλάτε εσείς. Μα τι είναι αυτά που έχουν ετοιμάσει όλα. Φανταστικά. Μαρία, μη φας εσύ. Άσε να φάω εγώ. Σταμάτα πια. Τώρα αυτά όλα δεν κάνει που τα τρώμε. Σου είπα, εσύ έχεις το περιθώριο να τρως χωρίς να παθαίνεις. Άρχισαν τα σούρτα φέρτα. Λοιπόν, κύριε Λίρα, ξέρετε τι γίνεται. Μόλις είπες για ομορφιά, ήρθε η εκπρόσωπος της ομορφιάς. Ακριβώς. Χθες το ξεκίνημα της εκπομπής, είχαμε κάνει δρομολόγια Παγκράτη Κολιάτσου, το είχαμε κάνει αυτό, με το τραπέζι. Είχαμε πάρει όλοι και τρώγαμε. Και ήταν κάτι πολύ αστείο, διότι συνήθως δεν τρώμε το πρωί. Και είναι κακό αυτό. Αυτό το τραπέζι είναι όμορφο, έτσι όπως φαίνεται. Κανονικά πρέπει. Είναι πειρασμός. Λοιπόν, Έμιλε, υπήρξε και εσύ να φας, αγάπη μου. Γιατί? Γιατί... Θες κόντεψες να φας και το σερβιτόρο. Όχι, να πούμε, οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, ότι σήμερα η εκπομπή στο δεύτερο μέρος κάνει ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα σε έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό που έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Τον είδατε σε πάρα πολλές ταινίες ξένης παραγωγής, τον Σπύρο Φωκά. Τον έχουμε δει στο Διαμάντι του Νείλου, στο Ράμπο και όχι μόνο. Στο δεύτερο μέρος η εκπομπή κάνει ένα καταπληκτικό πραγματικά αφιέρωμα στο Σπύρο Φωκά. Και έχει και μία εποχή από το 60, είναι και λιοντάρι, δεν θα είναι κοντά μας και θα μας πει, επειδή κάναμε μία προσυνέντευξη, θα σας πω έτσι ορισμένα σημεία λεπτομέρειες που τα λέγαμε εδώ με τη Μαρία, θα μας πει για το Σιλβέστρ Σταλόνε. Πρώτο χέρι, σίγουρα πράγματα, έγκυρη πηγή. Και όχι μόνο φυσικά, Κλαούντε Καρτινάλε, Ούρσουλ Άντρες, χρόνια στην Ιταλία. Πάρα πολλά έχει να μας πει και νομίζω το δεύτερο μέρος θα είναι έτσι πολύ ζουμερό. Αυτό έλεγα σε μία φίλη μου ότι οι ηθοποιοί κυρίως, όχι μόνο οι διεθνείς, και οι δικοί μας και τις κάθε χώρες εκπέμπουν τέτοια γοητεία που και τίποτα να μην κάνουν και μόνο που έχουν υπάρξει και έχουν λάμψει, αυτό τους ακολουθεί μέχρι το τέλος. Όχι, αλλά ξέρεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν ο Σπύρος ο Φωκάς, διηγείται και πάρα πολύ ωραία. Διηγείται πολύ όμορφες ιστορίες, ανέκδοτα, διάφορα που έχουν γίνει στα παρασκήνια και τώρα να σου διηγείται κάποιος, ας πούμε, μια ιστορία αστεία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Είναι. Δεν το ακούς. Συμφωνείτε, κύριε Λίρα? Βέβαια, το Hollywood είναι μια ολόκληρη κατάσταση που έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Ο Σπύρος Φωκάς πιστεύω ότι έχοντας ζήσει από μέσα αυτή την κατάσταση και όντας Έλληνας, μπορεί να μας μεταφέρει πολύ ωραία αυτή την ατμόσφαιρα. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν Σπύρο Φωκά και αμέσως μετά τα ζώδια θα αναλάβετε εσείς να μας πείτε. Κοίταξε, είμαι λίγο προβληματισμένος γιατί... Γιατί, βασικά, δεν θα βρέξει. Όχι, δεν μιλάω για τη βροχή. Δεν φοβόμαστε τα... η βροχή, ο άνεμος, η θύελλα, το χαλάζι είναι φυσικά φαινόμενα και απαραίτητα. Είμαι προβληματισμένος σε μια εποχή που είναι το τέλος μαζί με τη δεκαετία του αιώνα και της χιλιετίας. Και αυτό που λέγαμε και χθες, άλλοτε ο πανικός και άλλοτε η ασάφεια, έχουν φωλιάσει στις ψυχές και στα μυαλά των περισσότερων συμπολιτών μας και επηρεάζουν καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι εναντίον της άρνησης, του κινδύνου και της καταστροφής. Σίγουρα περνάμε δύσκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους τρέχει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους τρέχει ο παράγοντας της τύχης. Είναι όμως η ζωή τόσο όμορφη και δυστυχώς οι περισσότεροι, ανεξάρτητα τι ζώδιο είναι, δεν το βλέπουν. Γι' αυτό μέσα από την εκπομπή τη δική σου προσπαθώ πάντα να δίνω και το ξέρεις ένα τόνο αισιοδοξίας και χαράς. Και να πούμε ότι δεν είναι τόσο τρομερά τα πράγματα, δεν είναι τόσο άσχημα. Δεν θα γίνει συντέλεια του κόσμου, δεν θα βομβαρδιστεί η Αθήνα, δεν θα έρθουν τα πάνω κάτω. Είναι πολλές φορές. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τι ξέρεις ποιο είναι τελικά πολύ σημαντικό και το ξεχνάμε όλοι? Αυτό που λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Πάριος, η στιγμή που περνά και χάνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί εμείς και αφήνουμε τη στιγμή να μην τη χαιρόμαστε γιατί και να μην να παίρνουμε το μήνυμα αύριο. Γιατί έχουμε αυτό το πανικό, τι θα γίνει. Συμφωνώ απολύτως. Και ένα άλλο το οποίο έχει έτσι μια φιλοσοφική διάσταση που είναι και επίκαιρο της εποχής μια και είπαμε ότι ο κύριος Λίρας χειρουργεί ή κάνει κάποιες
αγωγές, θεραπείες, πώς τις λέτε. Επιδιορθώσεις. Χάνω τα λόγια μου γιατί εκεί μου λένε πού θα κοιτάξω στο φακό, σε ποιο να κοιτάξω. Γιατί μπερδεύετε τον Κώστα. Έτσι λοιπόν... Έχασε την για το θέμα της εποχής, δηλαδή υπάρχει η κατάλληλη εποχή να κάνει κανείς κάτι θεραπευτικό. Α, ναι, είναι σημαντικό αυτό. Η ακατάλληλη εποχή πάλι γι' αυτό. Υπάρχει η κατάλληλη εποχή να δώσει έναν αγώνα για να τον κερδίσει, ενώ υπάρχει η ακατάλληλη εποχή να μην δώσει τον αγώνα. Νομίζω κάπως έτσι. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι υπάρχει εποχή για κάθε τι. Βέβαια, αυτή η εποχή εξαρτάται πάρα πολύ από τη δικιά μας θέση στον χρόνο. Ο καθένας μας τοποθετείται στον χρόνο ανάλογα με τη δικιά του ιστορία. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν οριμάσουν τα πράγματα για τον καθένα μας, προχωρούμε σε κάποιες αποφάσεις. Το σωστό timing, δεν το λέμε σωστό timing, πάρα πολύ σωστό. Πολύ συχνά, σωστό και βέβαια, χρόνο. Αυτό βλέπει κανένας ότι είναι και ομαδική υπόθεση μερικές φορές. Δηλαδή, βλέπεις ότι μια ομάδα ανθρώπων, μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, μπορεί να έχει το ίδιο timing. Ένα συντονισμός των χρονικών στιγμών. Ναι, και τώρα το θυμηθήκα. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι όταν κανείς είναι απελπισμένος, ζητάει τη βοήθεια από το σύμπαν. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται λίγο περίεργο ή μαγικό. Όχι, έτσι είναι. Ζητάς τη βοήθεια από το σύμπαν, διότι όλη η γη είναι μια οικογένεια, είναι μια συντροφιά και δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε μέσα σε ένα χώρο που είναι ενεργός, ενεργητικός, έχει ζωή, έχει δράση, έχει κίνηση. Γυρίζουμε συνέχεια στην ίδια κατεύθυνση γύρω από τον ήλιο που μας δίνει την ενέργεια και τη ζωή. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα γίνει η καταστροφή του κόσμου. Σίγουρα όμως τα διόδια του 2000 θα είναι ακριβά. Είναι σαν αυτές τις νέες ποινές που βάλανε στους οδηγούς. Ναι, είναι και αυτό. Είναι. Το παρομοιάζω λίγο με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και όσον αφορά το τέλος του Μάη, που είναι επεισοδιακό, γιατί έχουμε ένα φεγγάρι έντονο την Κυριακή που μας έρχεται. Για αντεάρχη. Και γιατί έχουμε πολλούς ανέμους και αέριδες, ο ήλιος στους διδύμους, η σελήνη στο ζυγό. Το τέλος του Μάη που έχει συνεχείς εναλλαγές περιστατικών και παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι είναι σταθερός μήνας, δεν μπορεί κανείς να έχει σταθερό πρόγραμμα πριν φτάσουμε στις 5 Ιουνίου. Ωραία. Σταθεροποιεί την κατάσταση τώρα μετά τις προκόψουμε. 5 Ιουνίου. Σήμερα θα δώσουμε όμως μία νότα χαρά σε μία μέρα που έχει να κάνει με τον Ερμή, που έχει να κάνει με τον αέρα και που όπως και χτες έτσι και σήμερα διευκολύνονται προσπάθειες επικοινωνίες, διευκολύνονται συμφωνίες, επαφές, διπλωματικές δραστηριότητες, πολιτικές πρωτοβουλίες, εμπορικές κινητοποιήσεις, δημιουργικές δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Εμείς Κώστα, σήμερα... μου να σε διακόψω πρώτο ξεκινήσεις, να πούμε στον κόσμο γιατί αυτό είναι αστείο. Χθες που κανονίζαμε τη σημερινή εκπομπή, λέει η διευθύντρια παραγωγής, πρέπει να πάρουμε το μετεωρολογικό να δούμε τελικά τι πρόβλεψη δίνει για σήμερα. Λέω, καλέ, πάρτε τον Κώστα. Τι να πάρετε το μετεωρολογικό, να μας πει ο Κώστας αν θα βρέξει. Κοίταξε, ναι, υπάρχει μία σχολή, μία πλευρά στην αστρολογία η οποία ασχολείται με το μετεωρολογικό και έχουν γίνει πολλές στατιστικές έρευνες και έχει αποδειχτεί μεγάλο το ποσοστό της επιτυχίας ανάλογα με το φεγγάρι, τη φάση του φεγγαριού και αυτό το ξέρουμε από την λαογραφία και τις παραδόσεις των αγροτών και των παππούδων μας ανάλογα το φεγγάρι πώς πιάνεται, πώς εξελίσσεται, πώς γεμίζει διαμορφώνεται ο καιρός και κατ' επέκταση και ο παράγοντας των γεγονότων και της τύχης. Και από τους ξέρω αρχαίους. Πολύ καλά, γιατί είμαι πάνω στη θάλασσα. Και... Ιστιοπλόοι, έτσι δεν βλέπανε τον καιρό. Από τα άστρα, από το πώς είναι το φεγγάρι, αν είναι ξαπλωμένο που λέγαν ξαπλωμένο φεγγάρι, ήσυχος καπετάνιος, πώς τα λέγαν. Τα λέω λάθος. Εγώ κόντρα σε όλη αυτή την υπερβολή και την έβρωση από τη μια και την απιστία από την άλλη, θα επαναλάβω ότι η αστρολογία είναι μία συνομιλία και μία προκαταβολική πληροφορία, ούτε επιβάλλει ούτε υποβάλλει. Μας βοηθάει να πιάσουμε πιο πολύ τον παράγοντα πιθανότητα και να υπολογίσουμε σε γενικές γραμμές πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τόσο στο σύνολο όσο και για τον καθένα μας χωριστά. Με αυτή πάντα τη σκέψη και πάντα με τη ελπίδα και την αγάπη για τη ζωή θα σας πούμε το δελτίο διαθέσεων και σήμερα, τονίζοντας ότι τα ζώδια με τις περισσότερες προοπτικές επιτυχίες και δεν το κάνουμε ρατσιστικά, γιατί τυχαίνει να είμαστε, είναι τα ζώδια του αέρα, η δίδυμη, η ζυγή και η υδροχόη. Τι είναι αυτό, καλό? Καλό. Α. Ναι, αλλά το λέω γιατί πολλοί, επειδή είναι φανατικοί των άστρων, νομίζουν ότι ευλογούμε τα γένια μας. Αντίθετα, τα ζώδια τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν και να μην βιάζονται είναι οι κρυοί και οι εγώκεροι.
τα ζώδια τα οποία μπορούν να εκφραστούν ή να πετύχουν κάποιο σκοπό τους σήμερα ή αύριο που έχει να κάνει με χρήματα, με συναλλαγές, με λογαριασμούς, είναι οι υδροχόοι, οι παρθένοι και οι ταύροι. Και επίσης τα ζώδια που έχουν μια σταθερή πρόοδο, αν θέλετε, η οποία δεν φαίνεται έτσι για να μην τους πιάνει και το μάτι, είναι οι ιχθύς και οι καρκίνοι. Αυτή την εποχή οι ιχθύς και οι καρκίνοι έχουν πάλι μια στροφή περισσότερου παράγοντα τύχης στις επιδιώξεις και στις καθημερινές τους προσπάθειες. Ωραία. Εμείς θα πούμε σήμερα ένα καινούριο μη. Τι δεν πρέπει να κάνει το κάθε ζώδιο. Α, αυτά πεθαίνω. Μου αρέσουν. Λοιπόν. Πάρα πολύ. Λέγε. Οι κρύοι δεν πρέπει να γίνεστε πάνω σε υπερβολή συναισθήματος και συγκινήσεων, θύματα εξυλαστήρια. Mm. Και συνήθως οι κρύοι γίνονται θύματα εξυλαστήρια στην οικογένεια και στο προσωπικό περιβάλλον, διότι θέλουν σώνει και καλά να γίνονται οι βοσκοί, οι καθοδηγητές, οι ποιμένες. Το περιβάλλον, είτε είναι οικογένεια είτε είναι φιλικό, έχει τη δική του τύχη, έχει τη δική του διάθεση, έχει τη δική του μοίρα. Δεν μπορείτε να την αλλάξετε και πολλές φορές δεν είναι σωστό να παίρνετε αποφάσεις για τους άλλους, ερήμην τους. Αλλά πάνω σε μια υπερβολή έκφρασης ή πρωτοβουλίας, εσείς οι ίδιοι, αν δεν προσέξετε, θα πάθετε κάτι ή θα ταλαιπωρηθείτε. Συγγνώμη, θα πιείτε κάτι. Ένα καφέ. Τι καφέ θα θέλατε? Σκέτο, εσπρέσο. Εσπρέσο, είμαι ο κύριος. Επίσης ένα εσπρέσο, ευχαριστώ. Στα όπα-όπα μας έχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδε σέρβις. Είναι εκπληκτικό, έχει παράδοση το πεντελικό, δεν είναι τυχαίο. Έχει και το αστέρι αυτό. Ακριβώς. Το αστέρι δεν το έχει κανείς στην Ελλάδα. Ακριβώς. Το έχει μόνο το πεντελικό στην Ευρώπη. Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τους ταύρους που λέμε όχι αίμα στην αρένα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ενδέχεται με το φεγγάρι της Κυριακής να ζηλέψουν ή να γίνουν λιγάκι υπερβολικοί και να δραματοποιήσουν μια ερωτική τους κατάσταση. Και επειδή οι ταύροι είναι εκτιτικοί και ζηλιάριδες, από κεκτημένη ταχύτητα μπορεί να ματώσουν, να πληγώσουν, να τραυματίσουν τον ή την σύντροφό τους. Και επειδή οι μέρες είναι περίεργες, θυελώδεις και λιγάκι εριστικές, καλό θα είναι να προσέξουν πρωτίστως τις προσωπικές τους σχέσεις, το γάμο, το δεσμό, τον έρωτα που έχουν αυτή την εποχή και να αποφύγουν να αντιδράσουν με τους ανθρώπους του επαγγελματικού περιβάλλοντος που και δεν τους καταλαβαίνουν και δεν τους βοηθούν. Συγγνώμη, Θεοδόση, μην τρως το σκηνικό, σε βλέπω. Εγώ αυτό προσέχω. Σε βλέπω, Θεοδόση, μην τρως το σκηνικό. Πω, δεν θα μείνει τίποτα για μας. Γι' αυτό τραβάει όλο το τραπέζι. Είδες? Πάει, 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 πάει. Είναι το πρωί, είναι η δροσιά, είναι το πεντελικό, είναι η κυρσιά. Είναι και ο Θεοδόσης. Που ανοίγει την όρεξη στους περισσότερους. Να μην λέμε μόνο για το Θεοδόση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στους διδύμους και να πούμε ότι το μη σε εσάς είναι μη μετακινήστε συνεχώς. Μη λέτε πράγματα που δεν θα κάνετε, μη θυμώνετε και μην κάνετε δηλώσεις. Mm. Διότι οι δίδυμοι, επειδή έχουν πάρει μία φόρα, είναι ο ήλιος και ο Ερμής στο ζώδιό τους, έχουν μία έτσι λογόρια, μία φλιαρία. Και μέσα στα καλά λένε και μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν. Oh. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να εκτίθενται με υπερβολές και δεν πρέπει να θέλουν σώνει και καλά μέσα στη μέρα σήμερα να συμπεριλάβουν πολλά πράγματα που είναι ετερόκλητα και δεν είναι εύκολο να γίνουν. Oh. Αυτό είναι το μη για τους διδύμους. Το μη για τους καρκίνους θα σου αρέσει. Για πού πάτε, κορίτσια? Θέλουν και εκείνους να... Αρχίσαν, θα τα διάσουν το δικό. Αρχίσαν, τα πήγαινε έλα τώρα. Τι λέω για τον καρκίνο? Μην ποτίζετε με δάκρυα τον κήπο σας. Πολύ ποιητική έκφραση. Αλλά είναι αληθινή. Μην ποτίζετε με δάκρυα τον κήπο σας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλοί καρκίνοι γίνονται υπερβολικοί είτε στη φροντίδα, είτε στην κρίνια, είτε στα παράπονα, στους δικούς τους ανθρώπους, με την σκέψη ότι όλοι αυτοί, αν θέλετε, η κατάθεση συναισθηματικού παράπονου θα ευδοκιμήσει για αυτούς και για τους άλλους. Για να αυτή την υπερβολή να την αποφύγετε, να δεχτείτε τις θέσεις των άλλων και να μην τα θέλετε όλα δικά σας μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κύριε Λύρα, σαν... εσείς είστε. Εγώ είμαι εγώ καιρός, είπαμε. Μάλιστα γεννήθηκα 1η Ιανουαρίου. Αλλά η σύζυγός μου είναι καρκίνος. Και... είναι το... καρκίνος εδώ έχουμε... πώς τον ακούτε τον καρκίνο? Έχει δίκιο. Είναι πραγματικά συναισθηματικά άτομα με συναισθηματική, ας το πούμε έτσι, ένα χαρακτηριστικό συναισθηματικό πολύ έντονο. Θέλουν να ξέρουν ότι τους αγαπάς,
Εγώ προσωπικά πρέπει να το δείχνω κάθε μέρα, γιατί ισχύει βέβαια αυτό. αλλά πρέπει να το δείχνω και κάθε μέρα, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή δεν έχει σημασία ότι ισχύει, πρέπει να το δείχνω και κάθε μέρα, είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι. Λοιπόν, η καρκίνη μην ποτίζεται με δάκρυα τον κήπο σας. Ωραία, δεν είναι. Πάρα πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, προχωράμε στο λέοντα που λέμε μην κάνετε δηλώσεις που δεν πιστεύετε. Μην πίνετε όλο το χυμό, έχει κι άλλος κόσμος που θέλει να πιει. Υπάρχει κι άλλος κόσμος. Υπάρχει ένα λαϊκό άσμα που λέει δηλώσεις. Έκανε δηλώσεις, το έλεγε αν δεν κάνω λάθος η Πίτσα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, αυτό το δηλώσεις οι λέοντες το έχουν σαν εκτόνωση, σαν αγχώληση. Πολλές φορές θυμώνουν, αλλά με ένα θεατρικό πώς τρόπο. Πώς είναι μην κάνετε δηλώσεις. Όχι δηλώσεις εφορίας, φορολογικές. Μην κάνετε δηλώσεις στους άλλους ότι θα τους τιμωρήσετε, ότι θα τους εγκαταλείψετε, ότι δεν τους αντέχετε. Μιλάμε και λίγο για το ερωτικό. Γιατί βάζετε ιδέες και μπορεί να σας το πούνε ιδέες, πριν. Βάζετε ιδέες, αλλά οι οποίες δεν θα είναι συνεπείς. Εκ των υστέρων οι άλλοι θα θορυβηθούν, θα διαταραχτούν. Οι λέοντες θα ξεχάσουν αυτό που είπαν, γιατί το λένε για να εκτονωθούν, το λένε θεατρικά. Και την επομένη που θα γυρίσουν, οι άλλοι ωστόσο θα είναι ακόμα επηρεασμένοι από αυτή την έκφραση δήλωση. Οι λέοντες θα το έχουν ξεχάσει και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσουν, να αναδερμάνουν ή να δώσουν τις δέουσες εξηγήσεις για να φτιάξουν τη σχέση. Λοιπόν, μη βιάζεστε. Για τον κύριο Φωκά, Και για τον κύριο Φωκά, βέβαια. Για όσους λιοντάρι με τα όλα του. Στο ζώδιο του λέοντα, διότι οι λέοντες επειδή πέρασαν κάποιες ταλαιπωρίες τον Απρίλιο και τσαλακώθηκε το εγώ ή το συνέστημα το Μάρτιο, προσπαθώντας να αναπροσαρμόσουν τη θέση τους, γιατί το dignity, το κύρος δηλαδή για αυτούς είναι πολύ σημαντικό, σε ένα καλοκαίρι που νιώθουν ότι δεν θα είναι ήρεμο, όχι υποχρεωτικά κακό, αλλά θα έχει μία ταλαιπωρία, κάνουν δηλώσεις ή κάνουν ανακοινώσεις δίκην αμυντικής πολιτικής. Σε αυτές τις δηλώσεις να βάλουν ένα φρένο και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της μέρας που έρχονται μέσα από το φιλικό ή το κοινωνικό περιβάλλον και έχουν μια υποστήριξη ηθική ή συναισθηματική που τη χρειάζονται και δεν περιμένουν ότι θα την έχουν. Και αυτή είναι η έκπληξη της μέρας για τους περισσότερους λέοντες. Προχωράμε στους Παρθένους το μη και λέμε μη φοβάστε τις ευθύνες. Οι Παρθένοι θα περάσουν λίγο δύσκολα τις μέρες που ακολουθούν. Η δυσκολία έχει να κάνει με υποχρεώσεις και ευθύνες καθαρά επαγγελματικές. Κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δώσουν αγώνα και να συνδυάσουν τις υποχρεώσεις της οικογένειας και τις προοπτικές της καριέρας. Ευχαριστούμε πολύ για τον καφέ. Θα πρέπει λοιπόν οι περισσότεροι από εσάς που ανήκετε σε αυτό το ζώδιο να δημιουργήσετε ένα ρυθμό ή μάλλον να φτιάξετε ένα καινούριο ρυθμό στην πορεία της μέρας αλλά και των επομένων ημερών, έτσι ώστε να μην μειώσετε την παραγωγικότητα ή την απόδοσή σας και να μην αφήσετε μέσω της εξωτερικής λογικής των πραγμάτων το φόβο να πάρει έκταση μέσα σας. Διότι ξέρεις, ο φόβος είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται μέσα μας και για το οποίο ευθύνεται μία λογική που υπάρχει έξω από εμάς. Αυτό λοιπόν για τους φίλους Παρθένου σήμερα. Αντίθετα για τους ζυγούς, ξέρεις, οι ζυγοί εκτός από καλλιτέχνες είναι και δικομανείς άνθρωποι. Ναι. Είναι παιδιά της Θέμηδας και άγγελοι ειρήνης. Όταν δεν είναι δηλαδή αγγελιοφόροι ειρήνης, γίνονται λιγάκι δικομανείς. Δεν τυχαίο ότι στους ζυγούς βρίσκουμε διάσημους και πολλούς δικηγόρους. Mm. Και το σλόγγαν που δίνουμε σήμερα είναι μην αναζητάτε τις λύσεις μόνο στα δικαστήρια. Τις λύσεις μπορείτε να τις βρείτε και στη σχέση σας με το περιβάλλον και γενικότερα με ένα πιο ειλικρινή διάλογο. Επειδή είναι λίγο ντροπαλοί ή ας πούμε και λίγο κομπλεξικοί, δηλαδή έχουν ένα μπέρδεμα θετικών και αρνητικών συναισθημάτων και επειδή οι μέρες είναι περίεργες, πολλοί ζυγοί καταλήγουν σε μία μήνυση, σε μία επιθετική διαδικασία μέσω νομικής οδού που εμείς από την εκπομπή τους συμβουλεύουμε να μην φτάσουν σε αυτά τα άκρα και ότι οι διαφορές που έχουν να μπορούν να λυθούν εννοείς. Με ένα πιο διαλλακτικό τρόπο. Είναι και ο Άρης που περνάει από το ζώδιό του ανάδρομος, ο οποίος... Πάντως αυτό, Κώστα, μου έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα τελευταία βλέπω αρκετούς ζυγούς γύρω μου που είναι πολύ θυμωμένοι και έχουν μία τάση για παρεξήγηση. Και γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα θυμού και καυγά. Δηλαδή υπάρχουν... μία αύξηση μετά τις 20 Μαΐου και θα κορυφωθεί μέχρι την Κυριακή, μία αύξηση της
της αντιπαλότητας και της αντιδικίας. Μην θυμώνετε και βρείτε τα με έναν τρόπο που ξέρετε, χαμόγελο και καλή πρόθεση. Προχωράμε στους σκορπιούς οι οποίοι τους λέμε, μην νομίζετε ότι οι άλλοι σας απορρίπτουν. Έχουν το αίσθημα της απόρριψης πρώτα στα ερωτικά και επειδή το έχουν αυτό σε επέκταση και στα φιλικά και επειδή τις τελευταίες μέρες πλήττονται από γεγονότα και τους επιπλήττουν και οι άλλοι, για να το πούμε σε σωστά ελληνικά, έχουν λιγάκι θορυβηθεί και νομίζουν ότι δεν συμφωνούν ή τους απορρίπτουν αυτοί που έχουν την ανάγκη να υπάρχουν κοντά τους. Κατάλαβα. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Αξιοποιήστε τη μέρα, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα, μην χάνετε το χρόνο και μην καλλιεργείτε ψευδαισθήσεις τέτοιου είδους. Προχωράμε στους τοξότες που λέμε για αυτούς που είναι λιγάκι αριστοκράτες και λιγάκι έτσι οι μανδαρίνοι του ζωδιακού. Μη σνομπάρετε τις προσπάθειες. Επειδή μεταξύ των άλλων και οι τοξότες τις μέρες αυτές υποχρεούνται να κάνουν κόπο. Είναι αυτό που λέμε, κάνω τον κόπο για να πετύχω κάτι. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τους περισσότερους τοξότες και η συμβουλή που τους δίνουμε είναι μη σνομπάρετε τις προσπάθειες, αξίζει τον κόπο να προχωρήσετε και μάλιστα πολλές φορές η επανάληψη της ίδιας προσπάθειας μας οδηγεί στη λύτρωση ή στον τελικό στόχο να τον καταφέρουμε. Όσο για τους φίλους εγώκερους, το μη είναι μη μένετε σιωπηλοί. Τώρα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ο άνθρωπος λέει στα ζώδια. Υπάρχει μάλλον το παραμένω από τη λέξη παραμονή, παραμένω, που σημαίνει ότι δεν συμφωνώ, αλλά τι να κάνω, υποχωρώ. Λοιπόν, για τους περισσότερους εγώκερους, η συμβουλή είναι μην παραμένετε σιωπηλοί τη στιγμή που πρέπει να μιλήσετε. Ξέρεις γιατί παραμένουν σιωπηλοί οι εγώκεροι? Διότι όταν πάρουν φόρα, μοιάζουν λίγο. Ήμουν έτοιμη να το πω, αλλά λέω άντε. Τα κάνουν λίγο λίμπα, που λέμε στην απλή έκφραση, και φοβούνται τον ίδιο τους το χαρακτήρα, γι' αυτό και σιωπούν. Η συμβουλή όμως του σημερινού δελτίου των πιθανοτήτων λέει, μιλήστε, αρκεί να έχετε ένα ρυθμό κι εσείς και ένα μέτρο κυρίως, πέρα από το ρυθμό, γιατί τον έχουν το ρυθμό. Να έχουν εκείνο που λείπει κυρίως στους εγώκερους είναι το μέτρο. Γι' αυτό και απομονώνονται ή συμπεριφέρονται περίεργα, φοβούμενοι τον ίδιο τους τον εαυτό, που δεν θα βάλει ένα μέτρο την ώρα που θα πάρει μία παρορμητική διάθεση να εκραγεί ή να επιτεθεί. Αυτοέλεγχος. Ναι. Και λέγαμε και με τον κύριο Λύρα ότι δεν τυχαίο ότι οι εγώκεροι βγαίνουν οι γιατροί, οι μουσικοί. Μουσικοί γιατί έχουν μία αρμονία και γιατροί γιατί έχουν την ικανότητα να θεραπεύουν και είναι και γλύπτες. Μέσα από την ιατρική. Ο Θεοδόσης που είναι εγώκερος είναι κάτι σαν μουσικός και αυτός. Έχει τη φορητή. Ο Θεοδόσης που είναι εγώκερος φροντίζει την αρμονία στη λήψη της εικόνας. Και του σκηνικού. Ναι. Σκηνικό προπάντων. Και προχωράμε στο επεισοδιακό ζώδιο του υδροχώου. Και να πούμε ότι η εποχή του υδροχώου δεν είναι μια εποχή έτσι ενός άνετου παράδεισου που πολλοί νομίζουν. Ο υδροχώος μέχρι να μας οδηγήσει στην αρμονία και στην ευτυχία μας δοκιμάζει. Δίνουμε εξετάσεις γνώσης, δίνουμε εξετάσεις καρδιάς, δίνουμε εξετάσεις αντοχής και όλα αυτά τα ζούμε. Και είναι και λιγάκι ένα ζώδιο το οποίο είναι απόλυτο. Είναι τουτάνι επιτάς. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν και κάποια απόλυτα πράγματα που φαντάζουν λίγο φασιστικά ή υπερβολικά. Είναι μια διαδικασία που κυριαρχεί ο υδροχώος, δεν είναι τυχαίο, έχουμε πει ότι πολλοί επώνυμοι εδώ και αλλού ανήκουν σε αυτό το ζώδιο. Μην τι? Μην πιέζετε το χρόνο και τους άλλους. Γι' αυτό κάνω όλη αυτή την εισαγωγή, για να μην σας παρεξηγήσουν οι άλλοι. Τι υπενήσεσαι τώρα? Μην πιέζετε το χρόνο και τους άλλους. Αυτό έχει πλούσια και πλούσια μετάφραση, έχει πολλές πτυχές ερμηνείας ανάλογα με την ατομική περίπτωση. Μην πιέζετε το χρόνο και τους, και τους άλλους έως τις 4 Ιουνίου ή έστω έως τις 2 Ιουνίου. Θεοδόση, μπορείς να φας το σκηνικό, παιδί. Μη σε πιέζω άλλο. Και τέλος, τι λέω για τους ηχθείς? Τι λες? Μην φοβάστε να αγκυροβολήσετε κάπου που σας προτείνουν ένα λιμάνι ηρεμίας και γαλήνης. Όλα τα ωραία στους άλλους τα λέει. Διότι, πρόσεξε, η ηχθείς είναι σε μία μετακίνηση. Είναι μέσα σε μία βάρκα και
κοπηλατούν. Άλλοτε ανατολικά, άλλοτε δυτικά, άλλοτε βόρεια, άλλοτε νότια. Βλέπουν κάποιους όρμους, το λέω συμβολικά, αλληγορικά, δεν είναι σίγουροι που πρέπει να αγκυροβολήσουν, αλλά εγώ νομίζω ότι αν ακολουθήσουν το ένστικτο και το έχουν με το παραπάνω και τη διορατικότητα, οι μέρες αυτές είναι κατάλληλες για να αποφασίσουν που πρέπει να ρίξουν την άγκυρα. Είτε αυτό είναι μία προσωπική υπόθεση, είτε είναι μία επαγγελματική τακτική. Ωραία. Πάρα πολύ. Αυτό, ωραία. Αυτό το μην μ' άρεσε πάρα πολύ. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λύρα, θα είμαστε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μαζί σας να μας πείτε ποιες εποχές είναι κατάλληλες για ποιες πλαστικές επεμβάσεις. Καυτό θέμα, γυναικείο και όχι μόνο. Θα πάμε διαφημιστικά και βέβαια μην ξεχνάτε ότι στο δεύτερο μέρος έχουμε ένα υπέροχο αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Έλληνα ηθοποιό, στον Σπύρο Φωκά. Τώρα πολύ μικρά διαφημιστικά.